Στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Volley League, επιστρέφει η ομάδα του Όφη πιο έμπειρη και αποφασιστική, ώστε να κάνει αισθητή την παρουσία της, με έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στο τιμόνι της, τον Γιάννη Καλμαζίδη, και την παρουσία έμπειρων παικτών που ανεβάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ήδη επιτυχημένου ρόστερ της. Η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της στο κλειστό του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου, αναμένοντας την κλήρωση της επόμενης εβδομάδας. Όλοι χαιρόμαστε, ένα καινούριο ξεκίνημα και για μένα και για την ομάδα ξανά στη μεγάλη κατηγορία. Όλοι ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, να κάνουμε προπόνηση, να παίξουμε τα φιλικά μας και μετέπειτα να μπούμε και στο πρωτάθλημα. Μόνο χαρά και ανυπομονησία υπάρχει. Όλοι κάνουμε σχέδια, αλλά όπως και στη ζωή δεν βγαίνουν πάντα τα σχέδια. Γι' αυτό βήμα-βήμα θα δούμε πώς θα λειτουργούμε. Έχουμε φιλοδοξία όλοι μας, και η διοίκηση και ο πρόεδρος και εμείς σαν staff και οι αθλητές. Τώρα, το πόσο ψηλά θα φτάσουμε δεν το ξέρει κανείς. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, αλλά εξαρτάται και από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν δύο ομάδες που πιστεύω ξεχωρίζουν στην κορυφή. Μετά υπάρχει κάποιες ομάδες που είναι κάπου στη μέση και οι υπόλοιπες είναι ερωτηματικό. Αυτές οι υπόλοιπες που είναι το ερωτηματικό νομίζω μπορούν να κάνουν ζημιές σε όλους. Ο κ. Καλμαζίδης, η αξία του δεν θα την πω εγώ, τη λέει όλη η κοινωνία του βόλεϊ. Είναι σημαντική προσθήκη για μας και μεγάλο στοίχημα για μας να κρατήσουμε για δύο χρόνια εδώ το Γιάννη και ίσως και παραπάνω, για να ανέβει και ο οργανισμός του Office πάνω στο, όχι μόνο το αγωνιστικό, αλλά και σε άλλα πράγματα. Ενισχυθήκαμε, μακάρι με έναν όλο τα παιδιά από πέρσι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Και νομίζω ότι είμαστε πιο ενισχυμένοι σε κέρυες θέσεις με έμπειρους παίκτες. Εκεί νομίζω ότι είναι η διαφορά, ότι ήταν έμπειροι παίκτες που θα βοηθήσουν την προσπάθεια. Και είμαι αισιόδοξος, νομίζω θα πάμε καλά. Τι στόχο έχετε βάλει? Βασικά μια γρήγορη παραμονή, αν μπορεί να επιτευχθεί. Από εκεί και πέρα, το να δείχνουμε στο χώρο, σε αυτούς που παρακολουθούν βόλεϊ, ένα ελκυστικό προϊόν. Και σίγουρα να γεμίζουμε το γήπεδο. Τον κόσμο το περιμένουμε και φέτος να βοηθήσει, όπως τελειώσαμε δηλαδή τη σεζόν, να ξεκινήσουμε την καινούργια. Να είναι κοντά μας, σίγουρα θα χαρεί, θα έχει χαρές. Και σίγουρα θα κάνουμε εδώ πέρα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια έδρα που θα δυσκολεύεται οποιαδήποτε ομάδα να περάσει. Από μέρος της διοίκησης, εύχομαι στην ομάδα βόλεϊ μια επιτυχής χρονιά, γεμάτη υγεία, και θα ήθελα να πω κάτι που αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα. Επέστρεψε εκεί που ανοίγει. Και για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι το brand name του Όφη, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχει δίπλα της ένα διηγητικό ηγέτη, το Γιάννη το Δανδάλη, ο οποίος έχει όραμα για αυτό το άθλημα και είμαι σίγουρος ότι φέτος θα πάει αρκετά καλύτερα από τις άλλες χρονιές. Δεύτερη φορά ξεκινάμε στη Volley League με περισσότερη γνώση και εμπειρία από την πρώτη φορά. Έχουν γίνει σπουδαίες κινήσεις φέτος στο ρόστερ και στο προπονητικό team της ομάδος. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί βλέπω το όνειρό μου να παίρνει σάρκα και οστά και να πηγαίνει πιο μπροστά, πιο μπροστά. Δηλαδή πάντα το λέω, τώρα κλείνω 13 χρόνια και κάθε φορά γίνεται και ένα μικρό βηματάκι και αυτό το πράγμα εμένα με ικανοποιεί, με συναρπάζει. Πολλά όνειρα, πολλές ευθύνες και ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά.